τώρα ζωντανά στην εκπομπή μας θα φιλοξενήσουμε τον ιατρό δερματολόγο αφροδυσιολόγο και πολύ γνωστό φυσικά στην πόλη μας και όχι μόνο, τον κύριο Κυριάκο Οικονομίδη. Κύριε Οικονομίδη, να σας καλημερίσουμε και να σας καλωσορίσουμε στην εκπομπή και μας. Και χρόνια πολλά και εχθές. Κυριάκος, δεν είναι. Α, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τονίσω ότι δεν γιόρταζα χθες. Δέχτηκα πάρα πολλές ευχές και ευχαριστώ, αλλά η γιορτή μου είναι στις 29 του Σεπτέμβρη, οπότε και γιορτάζει Όσιος Κυριακός ο Αναχωρητής και πάρα πολλοί Κυριάκοι γιορτάζουν τότε. Ωραία, να λοιπόν και κάτι που μάθαμε, έτσι. Λοιπόν, γιατρέ μου, σας ευχαριστούμε πολύ αρχικά για την παρουσία σας ζωντανά εδώ στην εκπομπή μας. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας και μακάρι να λύσουμε έτσι ορισμένες απορίες που μπορεί να υπάρχουν ή να, πούμε, να αναφερθούμε σε θέματα τα οποία είναι χρήσιμα. Και νομίζω ότι το πιο χρήσιμο για το οποίο θα έπρεπε να μιλήσουμε τώρα, μιας και βρισκόμαστε μεσούσες της καλοκαιρινής περίοδου, είναι το δέρμα μας. Είσαστε ο πλέον αρμόδιος, ο πλέον κατάλληλος ως δερματολόγος, αφροδυσιολόγος, ιατρός να μας μιλήσετε γι' αυτό. Υπάρχουν πολλά προβλήματα που εμφανίζονται άμα τη ελεύση του καλοκαιριού. Οπότε, αν θα σας ρωτούσα τι είναι το πρώτο που θα έπρεπε να προσέξει κάποιος το καλοκαίρι για το δέρμα του, τι θα μας λέγατε, γιατρέ μου? Λοιπόν, χωρίς καμία περιστροφή θα σας πω τον ήλιο. Τον ήλιο πρέπει να προσέξει. Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι είναι η εποχή που το δέρμα δοκιμάζεται πάρα πολύ από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Και η παριθμόν ένα συνθήκη του καλοκαιριού είναι ο ήλιος και κατά δεύτερο λόγο η ζέστη. Ο ήλιος όμως είναι γνωστό πια ότι είναι το περιβαλλοντικό εκείνο στοιχείο που επηρεάζει το δέρμα όσο κανένα άλλο. Γιατί επειδή η ακτινοβολία, όπως ξέρουμε, του ήλιου περιέχει πολλά διαφορετικά φάσματα, κάθε ένα από αυτά έχει διαφορετική δράση και μπορεί να κάψει το δέρμα, όπως το έγκαυμα που παθαίνουμε αν δεν προσέξουμε και μείνουμε στον ήλιο πολλή ώρα χωρίς αντιλιακό, μπορεί να κάνει το δέρμα μας να εμφανίσει παθήσεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, το καλοκαίρι αυξάνονται τα περιστατικά του έρπιτα, γιατί ο ήλιος ρίχνει την άμυνα του δέρματος και ο έρπης, όπως και άλλες ιώσεις, μπορούν να εκδηλωθούν πιο εύκολα. Αυξάνονται τα περιστατικά μόλυνσης από σταφυλόκοκο, πάλι λόγω του ήλιου. Αυξάνονται τα περιστατικά των μυκητιάσεων, λόγω της ζέστης και της υγρασίας, που μπορούν επίσης να είναι περισσότερες το καλοκαίρι. Και βεβαίως ο ήλιος γερνάει το δέρμα μας, λόγω της δράσης του. Έχουμε την περίφημη φωτογύρανση. Και βεβαίως το κορυφαίο προκαλεί την εμφάνιση προκαρκινικών και καρκινικών βλαβών. Άρα θα έλεγα ότι υπάρχει ένα συμβουλή που μπορούμε να δώσουμε για το δέρμα το καλοκαίρι είναι η προστασία, είτε αυτή θα είναι με καπέλο, γυαλιά ηλίου, ρούχα που να μας προστατεύουν, είτε θα είναι με αντιλιακά σκευάσματα, τα οποία εγώ τα θεωρώ σήμερα τα πιο σημαντικά καλλιντικά που υπάρχουν, και επειδή, όπως είπα, είναι καλλιντικά και ορισμένοι έχουν πρόβλημα στο να χρησιμοποιούν καλλιντικά, δεν είναι τόσο δημοφιλή, π.χ. νομίζουν ότι θα τους αφήνουν λιπαρότητα, έχουν στο μυαλό τους τις παλιές υφές των αντιλιακών που ήταν έτσι πολύ πηχτά και λευκά και αφήναν σημάδια. Αυτό σήμερα έχει τελειώσει, δηλαδή η τεχνολογία έχει επιτρέψει στις διάφορες εταιρείες παραγωγής καλλιντικών να φτιάξουν αντιλιακά με εξαιρετικές υφές που μπορούν να είναι κατάλληλα ακόμα και για έναν αθλητή, για έναν άνθρωπο που θα υδρώσει, που θα μπει στο νερό. Οπότε σήμερα δεν έχουμε καμιά δικαιολογία. Άρα το πρώτο μήνυμα που θέλω να στείλω είναι προστασία από τον ήλιο. Μάλιστα. Και επειδή σίγουρα κάποιοι βρίσκονται πρώτων πυλών για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, νομίζω ότι αυτή σας η συμβουλή θα πρέπει να τους συνοδεύσει σε αυτές τους τις διακοπές. Αν θα έπρεπε να τους πείτε και να πείτε και σε εμάς φυσικά, ποιες ώρες μπορούμε να εκθέσουμε τους εαυτούς μας στον ήλιο, αυτές ποιες θα ήταν οι πιο κατάλληλες, ας πούμε? Λοιπόν, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί και αυστηροί βεβαίως, θα λέγαμε ότι από τις 11 και μετά στην Ελλάδα, αυτή την εποχή, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, από τις 11 ως τις 4-5 πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ο ήλιος είναι ακριβώς από πάνω μας, οι ακτίνες του κάθετες, και η δύναμή του μεγάλη. Οπότε αν κάποιος θέλει να είναι προσεκτικός, τις εξωτερικές του δουλειές και την έκθεση στον ήλιο πρέπει να την κάνει μέχρι τις 11 το πρωί και μετά από τις 4-5 το απόγευμα και μετά. Στο μεσοδιάστημα
Εννοείται ότι επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες, αλλά πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί και σίγουρα να χρησιμοποιούμε τη σκιά της ομπρέλας μας εφόσον είμαστε στην παραλία, άρα αν είμαστε πολύ εκτεθειμένοι. Κύριε Οικονομίδη, από αυτά που λέτε και γενικότερα και από αυτό που μας είπατε στην αρχή, αντιλαμβάνομαι ότι σαν να απαγορεύουμε λίγο αυτό που λέμε τη λεγόμενη ηλιοθεραπεία, αυτό που ο κόσμος πάει και κάνει στην παραλία που κάθεται με τις ώρες από κάτω από έναν ήλιο, ή γενικότερα αυτό που κάποιοι άλλοι γιατροί ίσως το έχουν αναφέρει ότι για τη βιταμίνη D, ας πούμε, που κάνει καλό. Αυτά όλα είναι ένα μύθος. Ναι. Δεν ξέρω λίγο, γιατί κάπου τώρα τα έχω μπερδέψει. Όχι, όχι, κοιτάξτε. Ναι, ναι, για να μην λοιπόν τα μπερδέψετε, θα σας τα πω πολύ ξεκάθαρα. Καταρχήν δεν τίθεται θέμα απαγόρευσης, δεν απαγορεύεται τίποτα. Όπως και σε όλα τα πράγματα, έτσι, δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε στους ανθρώπους να περνάνε καλά, να κάνουν τις διακοπές τους ή να χαίρονται τον ήλιο. Είναι γνωστό ότι ο ήλιος έχει και πάρα πολλές ωφέλιμες δράσεις. Είναι γεγονός ότι μας βελτιώνει την ψυχολογία και είναι επίσης γεγονός ότι βοηθάει στην παραγωγή της βιταμίνης D. Απλά, αν έχουμε στο μυαλό μας ότι στο γεωγραφικό πλάτος της Ελλάδας το καλοκαίρι αρκούν 10 λεπτά που θα δει ο ήλιος τα χέρια μας και το πρόσωπό μας για να παράξουμε την βιταμίνη D που χρειαζόμαστε. 10 λεπτά χρειάζονται. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το να καθίσουμε με τις ώρες μισή ώρα από τη μία και μισή ώρα από την άλλη για να μας δει ο ήλιος και να κάνουμε τη λεγόμενη ηλιοθεραπεία και μάλιστα να μας δει σε όλο μας το σώμα, αυτό είναι πολύ παραπάνω από αυτό που χρειάζεται για την καθημερινή μας δόση βιταμίνης D. Ίσα ίσα, αν αυτό το κάνουμε χωρίς προστασία, χωρίς να βάλουμε αντιλιακό, θα έχουμε πρόβλημα γιατί θα προκαλέσουμε στο δέρμα μας βλάβες. Άρα, ναι μεν θέλουμε την έκθεση στον ήλιο, αλλά δεν θέλουμε την υπερβολή. Όπως όλα τα πράγματα, το μέτρο είναι αυτό που έχει σημασία εδώ. Έτσι ακριβώς, και νομίζω ότι με αυτό λύνονται και οι απορίες όσων θα πίστευαν ότι επειδή έχω έλλειψη της βιταμίνης αυτής θα πρέπει ή να κάτσω πολύ στον ήλιο ή να πάρω ας πούμε κάποιες επιπλέον βιταμίνες ή ό,τι τους έχει συστήσει εν πάση περιπτώσει ο γιατρός. Μην ξεχνάτε, μην ξεχνάτε ότι βιταμίνη D παίρνουμε και από την τροφή, έτσι. Είναι γεγονός ότι κάποιες τροφές όπως τα αυγά, το πέας περιέχουν βιταμίνη D και το να έχουμε κάποια τέτοια στοιχεία στο διαιτολόγιο μας επίσης μας δίνει μια ικανοποιητική ποσότητα. Άρα σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να κάνουμε ηλιοθεραπεία για να παράξουμε βιταμίνη D, αρκεί να έχουμε μια ισορροπημένη διατροφή και να κάνουμε δραστηριότητα στον εξωτερικό χώρο αλλά με μέτρο και προστασία. Μάλιστα, γιατρέ μου, να σας πάω και κάπου αλλού. Αναφερθήκατε λίγο νωρίτερα, μιας και μιλάμε για τα προβλήματα ή για τις παθήσεις τέλος πάντων του δέρματος τώρα το καλοκαίρι, αναφερθήκατε και στα έντομα. Σε αυτό το κομμάτι, και αν θέλετε να σας πω, είμαι και εγώ παθούσα, γιατί από την προηγούμενη εβδομάδα είχα έτσι κάτι θεματάκια. Τι θα πρέπει να προσέξουν περισσότερο οι ακροατές μας και πώς θα μπορούσαν να προφυλαχτούν ενδεχομένως? Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όπως και εμείς είμαστε πιο δραστήριοι το καλοκαίρι και η φύση είναι πιο δραστήρια, έτσι. Ναι. Τα φυτά φουντώνουν, οι πρασινάδες, μέσα εκεί βρίσκουν προστασία όντως πάρα πολλά και διαφορετικά ζουζούνια, έντομα, τα οποία ορισμένα μπορούν να γίνουν πολύ ενοχλητικά και φυσικά τα πιο ενοχλητικά είναι τα κουνούπια το καλοκαίρι. Δεν είναι όμως μόνο τα κουνούπια αυτά που μας τσιμπάνε. Γεγονός είναι ότι τα τσιμπήματα των εντόμων πολλές φορές έχουν κάποιες ουσίες που είναι έτσι πολύ ήπια δηλητήρια, φανταστείτε, τα οποία με τη σπειρά τους προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις στο δέρμα μας. Οπότε γεμίζουμε σπυράκια τα οποία έχουν φαγούρα, εμείς με τη σειρά μας θα τα ξύσουμε, θα προκαλέσουμε την επιμόλυνσή τους, πολλές φορές με τα ίδια μας τα νύχια, και έτσι θα μπούμε σε έναν κύκλο πολύ δυσάρεστο, όπου θα έχουμε φαγούρα, θα έχουμε βλάβες πάνω στο δέρμα μας, θα τις μολύνουμε και θα πηγαίνει αυτό και μπορεί κάποιος πραγματικά να βασανίζεται για εβδομάδες. Νομίζω ότι είναι καλό να έχουμε στο μυαλό μας ότι τις ώρες που πετάνε τα ενοχλητικά έντομα και κυρίως κουνούπια και σκνίπες, δηλαδή στο σούρουπο, πρέπει να είμαστε προφυλαγμένοι είτε με μακριά μανίκια είτε με κάποιο αντικουνουπικό. Αν έχουμε δε παιδιά στο σπίτι, θα πρέπει να φροντίζουμε τις ώρες εκείνες που είναι ανοιχτά τα παράθυρα, να έχουμε κάποιο έντομο αποθητικό, ηλεκτρικό ή ό,τι άλλο θέλουμε. Και όταν συμβεί και μας τσιμπήσουν τα έντομα και έχουμε αντίδραση αλλεργική στο δέρμα μας, χρυσός κανόνας είναι να μην ξύνουμε,
αλλά να χρησιμοποιούμε κρύα επιθέματα, μία παγωτιστούλα ή κρύες κομπρέσες για να ανακουφιζόμαστε από τον πνισμό και κάποια τοπικά σκευάσματα εύκολα, τα οποία συνήθως περιέχουν μικροποσότητες αντιβιωτικού ή λίγη κορτιζόνη, μας ανακουφίζουν από τα συμπτώματα. Σε αυτή την περίπτωση επίσης πολύ χρήσιμα είναι τα αντισταμινικά, δηλαδή τα αντιαλλεργικά φάρμακα, τα οποία μπορούμε να πάρουμε έτσι για λίγες μέρες με τη μορφή χαπιού ή σιροπιού και να μας ανακουφίζουν πάλι από την αλλεργική αντίδραση. Το πρώτο όμως μέλημα είναι πάντα η πρόληψη. Η πρόληψη είναι να μην μας τσιμπήσουν τα έντομα. Τώρα, αν δουλεύουμε στο ύπαιθρο, ναι, είμαστε μέσα στις πρασινάδες και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, απλά εκεί θα πάρουμε τα μέτρα μας είτε με μακριά μανίκια και μακρύ παντελόνι ή θα έχουμε στο νου μας αμέσως μετά να κάνουμε ένα ντουζάκι δροσερό. Εάν τυχόν κάπου έχουμε τσιμπηθεί, να χρησιμοποιήσουμε λίγη κρέμα αντιβιωτικού. Αυτό. Τις γενικές οδηγίες. Μάλιστα, γιατρέ μου, και επειδή θέλω έτσι εντός εισαγωγικών να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας εδώ σήμερα στην εκπομπή μας. Παρακαλώ. Και επειδή είσαστε από τους πιο γνωστούς δερματολόγους, αυροφυσιολόγους, ιατρούς εδώ στην πόλη μας, και όχι μόνο θα τολμήσω να πω, θα ήθελα έτσι να μας δώσετε και μερικά tips που αφορούν και σε άντρες και σε γυναίκες. Για τον καλοπισμό μας, τέλος πάντων. Δηλαδή, είπατε νωρίτερα ότι η πρόληψη είναι αυτή που μας βοηθάει στις περισσότερες περιπτώσεις. Για να διατηρηθούμε πιο φρέσκοι, ίσως, αν θέλετε, να διατηρήσουμε την νεανική μας αυτό όψη. Είναι πολύ μεγάλη. Έχουμε έτσι μερικά tips. Αυτό είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Ναι, κοιτάξτε, θα σας πω ένα tip, το οποίο το είπα και πριν, και το οποίο πολλοί κάνουν ότι δεν τα ακούν. Το κορυφαίο, λοιπόν, tip διατήρησης της φρεσκάδας είναι η αντιλιακή προστασία. Δεν υπάρχει πιο αντιγυραντικό καλλιντικό, να το πω έτσι, από τη χρήση του αντιλιακού και την προστασία από τον ήλιο. Θα δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Δείτε το δέρμα ενός ανθρώπου, π.χ. ενός αγρότη, ενός ψαρά, που έχει περάσει τη ζωή του κάτω από τον ήλιο. Δείτε τα χέρια του, δείτε τον ντεκολτέ, δείτε το λαιμό, δείτε το πρόσωπο. Και δείτε στον ίδιο άνθρωπο μια περιοχή που για όλα αυτά τα χρόνια ήταν προστατευμένη. Δείτε για παράδειγμα το δέρμα στην κοιλιά ή το δέρμα στους γλουτούς. Θα δείτε τεράστια διαφορά. Το δέρμα λοιπόν στις προστατευμένες περιοχές είναι λευκό, λίο, όμορφο, ενώ το δέρμα στις ήλιοεκτεθειμένες είναι σταφυδιασμένο, είναι γεμάτο ρητίδες, δυσχρωμίες. Καταλαβαίνετε λοιπόν αμέσως πόσο μεγάλη γύρανση προκαλεί στο δέρμα ο ήλιος. Άρα η κορυφαία συμβουλή που θα δώσω για τη φρεσκάδα που είπατε είναι χρησιμοποιήστε αντιλιακή προστασία. Αυτό είναι το νούμερο ένα που θέλω να δώσω. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, τα οποία είναι για παράδειγμα, τι να σας πω, να αντιμετωπίσει κάποιος τις κοιλίδες που έχει στο δέρμα του ή τις ρητίδες που σχηματίζονται ή το να έχει το δέρμα του σε καλή κατάσταση ενυδάτωσης, είναι κερασάκια τα οποία ο δερματολόγος πάντα θα βοηθήσει με την κατάλληλη συμβουλή, γιατί σήμερα και η τεχνολογία προσφέρει πάρα πολλές διαφορετικές επιλογές, αλλά θεωρώ ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει εμείς να κάνουμε από μόνοι μας είναι την αντιλιακή μας προστασία. Αυτό είναι νομίζω το κορυφαίο μήνυμα που μπορώ να δώσω. Και η καλύτερη συμβουλή, μάλλον. Αν μπορούμε να κάνουμε μια μικρή διευκρίνηση, γιατί υπάρχει και ένας μύθος έτσι γύρω από όλη για την αντιλιακή προστασία. Γιατί βλέπουμε σε πολλά σκευάσματα να γράφεται 80%, 100% προστασία. Μέχρι πόσο είναι το ρεαλιστικό που πρέπει να ψάχνουμε? Θα σας πω. Πολύ χρήσιμη και πολύ έτσι κέρια η ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι ο κορυφαίος τρόπος για να μετρήσουμε την ισχύ ενός αντιλιακού είναι ο αντιλιακός δείκτης, ο λεγόμενος SPF. Βλέπουμε λοιπόν προϊόντα τα οποία μπορούν να γράφουν SPF 15 ή 20 ή 50 ή 100. Σήμερα στην Ευρώπη ο ανώτερος δείκτης που επιτρέπεται να αναγραφεί είναι ο 50+, 50+. Που σημαίνει ότι το αντιλιακό αυτό, αν θα το φορέσουμε, θα έχουμε προστασία 50 φορές πιο μακροχρόνια από ότι αν εκτεθούμε στον ήλιο χωρίς αντιλιακό. Όμως αυτό προϋποθέτει ότι θα βάλουμε μια μεγάλη ποσότητα, θα την αλείψουμε ομοιόμορφα και θα τηρήσουμε το ότι μετά από 2-3 ώρες θα επαναλάβουμε. Γιατί το αντιλιακό φεύγει με την τριβή από τα ρούχα, με τον υδρότα, με το νερό και με το χρόνο. Άρα έτσι και βάλουμε ένα αντιλιακό το πρωί στις 8,
το μεσημέρι στις 4 δεν είμαστε προστατευμένοι. Πρέπει να επαναλάβουμε τη χρήση. Αν μάλιστα είμαστε κολυμβητές ή δρώσουμε από τη δραστηριότητά μας, εννοείται ότι το αντιλιακό θα φύγει νωρίτερα. Άρα αυτό που θέλω οπωσδήποτε να τονίσω είναι ότι δεν έχει τόσο σημασία ο δείκτης όσο η συχνή επανάληψη της εφαρμογής όταν εμείς είμαστε εκτεθειμένοι. Να πω επίσης ότι λίγη σημασία έχει αν ο δείκτης μας είναι 20 ή 30 ή 50, γιατί όλα αυτά τα προϊόντα μας καλύπτουν ικανοποιητικά από τον ήλιο. Πιο μεγάλη σημασία έχει να επαναλάβουμε την εφαρμογή. Δηλαδή αν είμαστε μια μέρα στην παραλία και κάτσουμε από το πρωί ως το βράδυ, πρέπει τουλάχιστον 3 φορές να επαναλάβουμε τη χρήση του αντιλιακού. Και ειδικά αν μπούμε μέσα στη θάλασσα, κάνουμε τις βουτιές μας, παίξουμε τις ρακέτες μας, υδρώσουμε, αμέσως μετά πρέπει να ξαναβάλουμε αντιλιακό. Αυτή είναι η σημαντική πληροφορία. Ο δείκτης είναι καλό να τον ξέρουμε, ένας δείκτης όμως πάνω από 15-20 συνήθως είναι προστατευτικός, εφόσον έχουμε βάλει το αντιλιακό σε επαρκή ποσότητα. Κύριε Οικονομίδη, νομίζω ότι μας δώσατε τις κατάλληλες πληροφορίες και τις συμβουλές. Ενημερώσατε τους ακροατές μας και θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή μας την κουβέντα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και ελπίζω όλα αυτά που μας είπατε να τα τηρήσουμε κατά γράμμα για να μην έχουμε προβλήματα φέτος το καλοκαίρι. Αυτό είναι ευθύνη του καθενός. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τίποτα. Εμείς πρέπει απλά να ενημερώνουμε για το τι ισχύει. Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ μου. Καλή σας μέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Yes.